Χαρμόσυνα νέα για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εντάσσει στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το πρόγραμμα βιώσιμων αστικών αναπλάσεων, με βάση το οποίο θα κατασκευαστεί ένα σύγχρονο κέντρο ανοιχτής υποστήριξης για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, εντάσσονται άλλα δύο έργα, τα οποία αφορούν στη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, εκπαιδευτικών μονάδων και την κατασκευή παιδικής χαράς. Πρώτον και κύριον, αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί στα παιδιά με σύνδρομο Down. Ένα σύγχρονο κτίριο. Γι' αυτό και εντάσσουμε 1 εκατομμύριο για να ανακατασκευαστεί και να γίνει ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Δεύτερο είναι να γίνει μια μεγάλη παιδική χαρά και άλλες παιδικές χαρές στις σύγχρονες στην πόλη της Λάρισας, άλλα 2 εκατομμύρια. Και οπωσδήποτε άλλα 3.172.000 για τη δημιουργία και την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου στην πόλη της Λάρισας, Αιώλου, Βυζαντίου, Ηρώων, Πολυτεχνείου. Συνεπώς αυξάνουμε το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με το μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και δίνουμε έργα για να βαθμίζουμε την πόλη της Λάρισας. Αλλάζουμε την πόλη της Λάρισας, την κάνουμε πιο σύγχρονη, πιο ασφαλή με χρηματοδοτήσεις και έργα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός δεσμεύτηκε πως τα έργα δεν θα σταματήσουν εδώ, αλλά αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα το προσεχές διάστημα, τα οποία θα αφορούν τη στήριξη τόσο στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όσο και στις επιχειρήσεις. Βέβαια, έχουμε και άλλα έργα τα οποία θα ανακοινώσουμε, όπως η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλα αυτά τα οποία συμβάλλουν στην πρόοδο και να πάμε πιο μπροστά.